Γιατί με την προσφορά των Αγίων του
με την προσφορά της αγιοσύνης την οποία μας παρέχει, μας δίδει αδέλετο να δρόμο, πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς. Έχετε ακούσει πολλές φορές ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι οδοδείκτες της ζωής μας. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας δείχνουν το δρόμο, μας δείχνουν αυτό που πρέπει να απαντήσουμε. Και όπως ο Άγιος Μινάς, ο οποίος βέβαια μπορεί να έζησε πολλά χρόνια πριν από εμάς, περίπου τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την διάδοση του χριστιανισμού, όμως παραμένει ένα ζωντανό παράδειγμα για μας και παραμένει ένας δρόμος ανοιχτός στον οποίο πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς. Ο Άγιος Μινάς, αγαπητοί μου, ακούσαμε πριν από λίγο στα πολιτική γιόντια να μας λέει «Στρατεία κατέληπε στην κοσμική». Αυτό τι σημαίνει? Ότι έρεσες από τον κόσμο, όμως εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο με την έννοια ότι η ζωή του δεν ήταν συνυφασμένη με αυτή τη ζωή. Δεν ήταν συνυφασμένη με αυτό που λέμε και συνηθίζουν πολλές φορές να κατακρίνουμε. Δεν ήταν δεμένος με τη γη, αλλά έβλεπε ψηλά. Έβλεπε όπως βλέπουν απλά πολλές φορές τα άψυχα όντα, αλλά και τα ζώα. Όταν ακόμη και όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν ψηλά και δοξάζουν τον Θεό. Ο Άγιος Μινάς λοιπόν έζησε ως στρατιωτικός, όπως σας είπα προηγουμένως, τον 3ο μετά τον αιώνα και μπορούσε με τα προσόντα τα οποία είχε, με την διαγωγή του αλλά και με την εκπαίδευση την οποία είχε λάβει, να είχε ανέβει στα υψηλότερα των αξιωμάτων ως αξιωματικός τότε του Ρωμαϊκού στρατού. Όμως κάτι άλλο τον τραβούσε, κάτι άλλο δεν τον άφηνε να μείνει σε αυτή τη λεγόμενη κοσμική δόξα που όλοι μας πολλές φορές επιδιώκουμε. Και τότε εγκατέλειψε τα πάντα και έφυγε για να ζήσει όπως ο Χριστός μας για κάποιο χρονικό διάστημα στην έρημο, σε ένα σπήλαιο. Και μέσα από αυτό το σπήλαιο ενώθηκε περισσότερο με τον Θεό του, ενώθηκε περισσότερο με τον Χριστό, τον οποίο ο Θεός είχε αγαπήσει. Και όταν πια επέστρεψε από αυτή την ερημιά και από αυτή την ψυχική ανάβαση την οποία είχε, επέστρεψε και τότε ομολόγησε την πίστη του μπροστά στον Ρωμαίο, στους Ρωμαίους τότε άρχοντες, και όπως συνηθίζεται στις τέσσερις περιπτώσεις, το μίσος τον οδήγησε στο μαρτύριο. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η ζωή του Αγίου Μινά. Μια ζωή την οποία πολλές φορές την έχετε ακούσει και θα ήθελα, όπως είπα και στην αρχή, να είστε χαρούμενοι και να δοξάζετε τον Θεό, ιδιαίτερα εσείς που είστε σε αυτή την Κομόπολη, στην όμορφη Κομόπολη που έχετε σαν προστάτη και Άγιο, τον Άγιο Μινά. Μπαίνοντας στο ναό σας, είδα μια φράση την οποία έχετε εδώ στην ωραία πύλη. Επισκοπή σε Μινά, τιμών σε φρούλη. Δηλαδή, η Επισκοπή Άγιε Μινά που σε τιμά, που σε δοξάζει, σε χαίρεται, σε απολαμβάνει, θα έλεγα, σε παρακαλεί ένα πράγμα, μόνο να την προστατεύεις. Αυτή την προσευχή, αγαπητοί, μας κάνουμε σήμερα όλοι μας. Ας παρακαλέσουμε όλοι μας και ο καθένας χωριστά μέσα στην ψυχή του αυτό το οποίο λέτε σε αυτή τη φράση να γίνει πραγματικότητα. Ο Άγιος Μινάς δηλαδή να φρουρεί πάντοτε τον καθένα ατομικά και οικογενειακά, αλλά και συνολικά όλο το χωριό και συνολικά όλο το έθνος και την πατρίδα μας γενικότερα, ώστε να είμαστε καλά όλοι μας, να γιορτάζουμε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας και να παίρνουμε παράδειγμα από τη ζωή τους και εμείς να οδηγούμε τα στην κατά Θεών χάρη και αγιοσύνη. Ευλογήσον την Ιεροσυνία σου. Σου σώ,
ενσώπιον, πληκτόν εις το μυστηρίο, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αγγελαμός, μας ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Εύχομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεοτόμου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου Φιλεήμων Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου και Εμμύρης Κρήτων Ακριβικούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και των Ιεραρχών Κρήτης, Ανδρέου Ευμενίου Κυρίλου και Μύρονος, των παρατομάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τυχεύει των νερίγων σου από δίχτων δέκτρων και των αιμιών. Κυρίνευσον τη ζωή ημών, Κύριε λέησον ημά και τον κόσμο σου, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αγιάζω πληθύνω και τρέπω τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκέα και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως οι εποχές αγκέπινασαν πάντως αγαθούν. Ως οι εποχές εγκέπημασαν οι λέξοι τούντες των Κυρίων που καλατωθήσονται. Ελέησον Κύριε, ελέησον Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, θες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτημητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρών, των Αγίων Ευώσεων και Πανεφήμων Απαντώνων, Yeah.
Κι ο Θεός για να κάνει το θάμα του.